άχαριστη λύση χωρίς καμία αμφιβολία είναι μια κυβέρνηση εθνικής συνευθύνης με τη συμμετοχή των τεσσάρων πολιτικών δυνάμεων στις οποίες αναφέρθηκα και χθες, της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, της ΔΗΜΑΡ και του ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως, οι δημόσιες δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα, χθες το βράδυ ιδίως, αλλά και σήμερα μετά τη συνάντησή του με τον κύριο Σαμαρά, είναι απολύτως απογοητευτικές. Θα έλεγα καλύτερα ότι οι δηλώσεις του είναι πολιτικά και δημοκρατικά προκλητικές. Γιατί αυτό που πολύ απλά λέει ο ΣΥΡΙΖΑ με το στόμα του Προέδρου του, του κυρίου Τσίπρα, είναι ότι οφείλουμε όλοι οι υπόλοιποι να σχηματίσουμε το ταχύτερο μια κυβέρνηση η οποία μπορεί και πρέπει να σχηματιστεί κοινοβουλευτικά, αλλά αυτή η κυβέρνηση δεν έχει το δικαίωμα να εφαρμόσει καμία άλλη πολιτική, οφείλει να εφαρμόσει πολιτικά τη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι αντιφατικό, αντιδημοκρατικό, αδιέξοδο, απειλητικό. Αυτή η τοποθέτηση δικαιώνει με τον πιο πανηγυρικό τρόπο τα όσα είπα χθες μετά την ανακοίνωση του εκλογικού αποτελέσματος. Δεν είναι δυνατόν κάποιοι να επιλέγουν την εύκολη θέση της αντιπολίτευσης και να περιμένουν στη γωνία την αποτυχία της κυβέρνησης ή καλύτερα να προσπαθούν να δημιουργήσουν τις συνθήκες για την αποτυχία της κυβέρνησης, δηλαδή για την αποτυχία της χώρας. Αυτό είναι μια στάση εθνικά και κοινωνικά ανεύθυνη. Η διερευνητική εντολή του κυρίου Σαμαρά, όπως του είπα, πρέπει να έχει ως κατάληξη αύριο την σύσκεψη των αρχηγών των κομμάτων και πιο συγκεκριμένα των τεσσάρων κομμάτων στα οποία έχω αναφερθεί υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.